Αναλυτικό ρεπορτάζ. Πέτρα, καλησπέρα, ο λόγος σε σένα. Καλησπέρα σας. Όντως, Νικόλα, σημάδια για στέρεα βήματα προς τη σταθεροποίηση καταδεικνύουν αφενός τα ποσοστά υλοποίησης του προϋπολογισμού του 2017 που δόθηκαν το μεσημέρι στη δημοσιότητα και αφετέρου η ακτινογραφία του επενδυτικού ενδιαφέροντος που εκδηλώθηκε με τη χθεσινή έξοδο της Κύπρου στις αγορές. Τώρα, στην έκθεση που αποδέσμευσε, Πέτρα, το Γενικό Λογιστήριο, καταφαίνεται και η πορεία εσόδων και η πορεία δαπανών, έτσι. Έτσι ακριβώς, η ανασκόπηση των κρατικών δαπανών που αναμένονται φέτος αυξημένες κατά μισό δισεκατομμύριο ευρώ έχουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς περιλαμβάνουν και το ποσοστό υλοποίησης των αναπτυξιακών δαπανών, που επίσης είναι αυξημένες κατά 13,3 εκατομμύρια και το οποίο φτάνει το 19% το πρώτο πεντάμινο. Τώρα, από την ανασκόπηση των στοιχείων της Γενικής Λογίστριας προκαλεί αίσθηση η μείωση των δαπανών σε κοινωνικές παροχές κατά 17,8 εκατομμύρια από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Μάιο. Την ώρα, μάλιστα, που οι δαπάνες σε κρατικούς υπαλλήλους είναι αυξημένες κατά 18,2 εκατομμύρια. Η κατάσταση της οικονομίας παραμένει βεβαίως εύθραυστη και αυτό μεσούσης της προεκλογικής περίοδου και των πολλαπλών αιτημάτων. Και προφανώς, Πέτρα, δεν είναι και τυχαίες οι αναφορές του Υπουργού Οικονομικών σήμερα το απόγευμα. Όχι, δεν είναι. Μάλιστα, ο Χάρης Γεωργιάδης, μιλώντας ακριβώς στην ετήσια Γενική Συνέλευση των Ελεγκτών, υπογράμμισε ότι δεν θα επαναληφθούν λάθη του παρελθόντος και υπέδειξε ότι ανεύθυνη συμπεριφορά στα θέματα οικονομίας δεν γίνεται αποδεκτή από την κοινωνία. Πάντως, αν μου επιτρέπεις, επιτρέπουν συγκεκριμένα συγκρατημένη αισιοδοξία τα μέχρι στιγμής κρατικά έσοδα, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι, καθώς διαφαίνεται αυξημένη ροή στα κρατικά ταμεία και μάλιστα στο πεντάμινο οι εισπράξεις ήταν αυξημένες κατά 18 εκατομμύρια. Η μερίδα του λέοντος προφανώς προέρχεται από τους έμεσους φόρους, ΦΠΑ και φόρους κατανάλωσης δηλαδή, ενώ για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου ανήλθαν στα 1,19 δισεκατομμύρια, 1,2 σχεδόν, καταγράφοντας μια αύξηση της τάξης των 14 εκατομμυρίων. Αντιθέτως, τα έσοδα από άμεσους φόρους, φοροεισοδήματος δηλαδή, ως επιτοπλίστων, παρουσιάζουν μια κάμψη της τάξης των 15,5 εκατομμυρίων ευρώ. Και βέβαια, ελπιδοφόρα και η χθεσινή έξοδος στις αγορές, όπως έχουμε πει. Όντως είναι, αν και η Κύπρος συνεχίζει να είναι η μοναδική χώρα στην Ευρώζώνη με τον ακριβότερο δανεισμό. Υπήρξε όμως χθες και προχθές συνωστισμός, θα λέγαμε, στο επενδυτικό ενδιαφέρον για το 7ετές ομόλογο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η συνδυασμένη, μάλιστα, στα ζήτηση άγγιξε τα 4,2 δισεκατομμύρια. Επενδυτές βεβαίως από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιταλία κυριάρχησαν από πλευράς ενδιαφέροντος και όπως προκύπτει από την ανάλυση των στοιχείων, ισχυρή ήταν η γενικώς η ψήφος εμπιστοσύνης από την Ευρώπη. Πάντως, οι οικονομικοί αναλυτές εκτιμούν ότι η χώρα από το Σεπτέμβριο θα εισέλθει οριστικά στην επενδυτική βαθμίδα, εξέλιξη η οποία και προφανώς ανοίγει νέους ορίζοντες για την κυπριακή οικονομία. Μάλιστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Πέτρα.